Πανικό προκάλεσε στου κυβερνητικού κύκλου ο Ντεβλέ Μπαχτσελή, δηλώνοντα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμμετέχει στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμά, εάν το εβραϊκό κράτο δεν κινηθεί προ κατάπαυση του πυρό. Μιλώντα σήμερα ενώπιον τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Εθνική δράση, ο Μπαχτσελή είπε πω η Τουρκία ενδέχεται να μπει στη Γάζα και πριν το ξημέρωμα, αναγκάζοντα τον Τούρκο Πρόεδρο να συγκαλέσει έκτακτη συνάντηση μεταξύ του σύμφωνα με το Σκάι. Αν χρειαστεί να πάμε στη Γάζα, κανένα να μην ανησυχεί. Με τη βοήθεια του Θεού, με τον θαυμασμό στο τέμενο του Άλαξα, ξέρουμε πολύ καλά να πηγαίνουμε πουδήποτε χρειαστεί, και αυτό πριν το ξημέρωμα, δήλωσε ο πολιτικός υποστηρικτής του Ερντογάν, μιλώντα για ξεκάθαρο ενδεχόμενο πολεμική εμπλοκής της Τουρκίας στη γη Χαναάν. Ο Τούρκο πολιτικό μίλησε για ένα τέλμα στον Παγκόσμιο Τραπέζι των Διαπραγματεύσεων, το οποίο για να λυθεί θα χρειαστεί και η στρατιωτική συμμετοχή τη γείτονα χώρα στην ισραηλινο παλαιστινιακη Σύγκρουση. Να μην πεθάνουν τα παιδιά, να μην πεθάνουν τα μόρα και οι γυναίκε, να καταστραφούν οι τύρανοι κατάραστου φαγή, δήλωσε και συνέχισε. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα από την Ισλαμική Διάσκεψη, δεν βγήκε κανένα αποτέλεσμα από τη Διάσκεψη Ειρήνη στο Κάιρο για τη Γάζα. Τα Ισλαμικά κράτη παρακολουθούν ανήμπορα τον βομβαρδισμό τη Γάζα. Γάζας. Άρα η προστασία της Γάζας είναι ευθύνη του τουρκικού λαού, εκτιμά ο Μπαχτσελή, τονίζοντας πως έλλειψη προσπαθειών για εκεχηρία η Τουρκία στα εκεί πρωτετελεσμένου. Ή θα επιτευχθεί εκεχηρία και όλες οι πλευρές να κάτσουν στο τραπέζι για τη λύση των δύο κρατών ή η Τουρκία θα λάβει υπόψη της όλες τις πιθανότητες για την προστασία τη Γάζας με τον πιο σκληρό αποτελεσματικό και ανώτερο τρόπο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.